Για τους Θεσσαλονικείς, η ώρα του καφέ στην παραλία της πόλης είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ακόμα και συννεφιά να έχει, δεν διστάζουν να καθίσουν στα έξω τραπέζια για να απολαύσουν τη θέα και το αγαπημένο τους ρόφημα. Προσέχουν όμως οι θαμώνες αν κόβονται αποδείξεις. Άμα ζητήσεις, φέρουν. Αν δεν ζητήσεις, δεν φέρουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τους δύο πρώτους μήνες του 2017 η φοροδιαφυγή στο κέντρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε στο 60%. Συγκεκριμένα, σε 390 ελέγχους πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 231 παραβάτες με 888 συνολικά παραβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως τις προηγούμενες ημέρες δύο από τα πιο γνωστά καταστήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν λειτουργήσαν για 48 ώρες. Ενώ συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, 14 καταστήματα έβαλαν λουκέτο τους τελευταίους δύο μήνες. Όλοι ξέρουμε ότι οι όλφορ διαφεύγουν και τέτοια. Το θέμα είναι να βλέπει και ο κόσμος ότι είναι ένα σοβαρό μαγαζί. Όταν κόβει αποδείξεις είναι σοβαρό μαγαζί. Όταν δεν κόβει, για μένα δεν είναι σοβαρό μαγαζί. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες στον χώρο της εστίασης δηλώνουν πως η υπερφορολόγηση αναγκάζει αρκετούς καταστηματάρχες να μην κόβουν όλες τις αποδείξεις. Ο νόμιμος σήμερα, ο ένας που θέλει να είναι νόμιμος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάποτε λέγαμε να κάνουμε μεγάλο τζίρο, γιατί με τον τζίρο θα κερδίσουμε το μεγάλο τζίρο. Τώρα φοβόμαστε να κάνουμε μεγάλο τζίρο, γιατί είναι τόσο η φορολογία που δεν νομίζω ότι είναι καλό το μέλλον για το επάγγελμά μας. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους έχουν παρατηρήσει πως ακόμα και όταν παίρνουν στα χέρια τους την απόδειξη, δεν είναι νόμιμη. Του φέρνουν δηλαδή αποδείξεις από άλλους που είναι, δεν είναι ο λογαριασμός σου, δεν είναι το ακριβές ποσό του ποτού που πίνεις. Συμβαίνει και αυτό. Το επάγγελμά μας δημιουργεί πάρα πολλές υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, στην εφορία, στους προμηθευτές. Και αν δεν την ξέρεις τη δουλειά, στο τέλος βρίσκεσαι να έχεις χάσει το αρχικό σου κεφάλαιο, να χρωστάς πάρα πολλά λεφτά και στην ουσία να εγκαταλείψεις την επιχείρησή σου. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου Οικονομικών, στις περιπτώσεις επιβολής κλεισίματος του καταστήματος, μετά την παρέλευση του 48ωρου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να λειτουργήσει ξανά κανονικά. Εάν όμως βεβαιωθεί το ίδιο αδίκημα, τότε οι ποινές που προβλέπονται είναι ακόμα πιο αυστηρές.